Η εφημερίδα μας «Ο Ταχυδρόμος της Πάφου» και η ιστοσελίδα μας «Ταχυδρόμος24.com» νιώθει την υποχρέωση και τη βαριά ευθύνη να τιμήσει σήμερα ως ένδειξη επιβράβευσης ανθρώπους που αγωνίστηκαν με σθένος στα δύο σωματεία μας, του ΑΠΟΠ και του ΕΒΑΓΟΡΑ, και που κατάφεραν μέσα από οποιοδήποτε πόστο να αφήσουν τη σφραγίδα τους στα ποδοσφαιρικά δρόμενα του τόπου μας. Είναι ωραίο να συναντάς φίλους από το παρελθόν. Σαν παλμογράφος της εποχής, καταγράφω στα βάθη του μυαλού μου εικόνες και φυσιογνωμίες και βλέπω τώρα μπροστά μου. Νοσταλγικές εποχές του Γασικόρυμος, το ποδόσφαιρο κατάφερε στην εποχή τους να επηρεάσει θετικά την κοινωνία. Εύχομαι ότι αυτό μπορεί να ξαναγίνει και σήμερα. Πεμπτουσία του ποδοσφαίρου αποτελεί το άγνωστο αποτέλεσμα. Έχουμε την υποχρέωση να βοηθήσουμε την ποδοσφαιρική κοινότητα και θεωρώ ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Είναι πραγματικά καθήκον μας να τιμούμε τον τόπο μας. Είναι, πιστεύω, καθήκον μας να προσπαθήσουμε από όποιο πόστο επαγγελματικό και αν βρισκόμαστε, να υποστηρίζουμε έμπρακτα και ποικιλοτρόπως τον τόπο μας και αυτό ακριβώς πιστεύω ότι γίνεται απόψε εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα την Εμμανουέλα και τον Πέτρο του Ταχυδρόμου της Πάφου που μας έδωσαν την ευκαιρία να βρεθούμε όλοι σε αυτήν την εξαιρετική εκδήλωση. Μας φέρνουν πίσω μνήμες, γιατί τόσο από όσο και ο Ευαγόνας είναι μέρος της ιστορίας της Πάφου. Και τα δύο σωματεία έγραψαν την δική τους ιστορία. Είναι γι' αυτό που αξίζει διπλός έπαινος στον ταχυδρόμο της Πάφου, γιατί με αυτή την εκδήλωση απονείμουνε τον παρέχοντα έπαινο σε αυτούς που έγραψαν στον Γάση Κόρυβος και στον Παφιακό ιστορία για το κυπριακό ποδόσφαιρο αλλά και το παφίνικο ποδόσφαιρο.